Καλησπέρα σε όλους. Με λένε Άννα, είμαι μάνα και είμαι από το ΚΕΘΕΑ, από το στεγνό πρόγραμμα. Η έδρα μας είναι στον Πειραιά, από το ΚΕΘΕΑ Νόστρος. Λοιπόν, τα είπαν τόσο καλά τα μέλη και ο Νίκος, ο Σοφιανός και ο Παναγιώτης και η Λίδα. Η Λίδα και η Λίδα μας έχουν καλύψει. Εγώ αυτό που θέλω να πω, γιατί είμαστε γονείς και το έχουμε ζήσει όλο αυτό στο πετσί μας, τη χρήση, ακόμα και το θάνατο του λευκού θανάτου της χρήσης, της εξάρτησης. Και είμαστε ανήσυχοι. Και είμαστε ανήσυχοι γιατί κάνουν πρόβες να δούνε πόσο αντέχουμε. Και δεν είναι μόνο τα ναρκωτικά. Όλα είναι συναφή, δηλαδή. Ανεργία, τα ζητήματα της παιδείας. Το τελευταίο διάστημα, όποιος παρακολουθεί στη τηλεόραση, εκτός από όλα τα άλλα προβλήματα, τι μας έχουνε. Τα εγκλήματα που γίνονται στην Αθήνα, η αστυνοσοέ απ' έξω, στα πανεπιστήμια, στο φοιτητικό κόσμο, που δεν μπορεί να κυκλοφορήσει κανείς γιατί κινδυνεύει, βάζουν και τον απλό τον κόσμο που πραγματικά οι ανάγκες του εξαρτημένου τον κάνει να πραγματικά και να κλέψει και να το χτυπήσει, κρύβουν τις πραγματικές αιτίες και μας προβάλλουν αυτό. Όμως δεν είναι τυχαία όλα αυτά που προβάλλουν. Θέλουν να περάσουν πραγματικά αυτές οι πολιτικές στον απλόν άνθρωπο, στο λαό, να μάθει να μην διεκδικεί. Να τα περνάει όλα αυτά που του δείχνουν αμάσιτα. Εμείς οι γονείς λοιπόν που είμαστε εκεί υποψιασμένοι, αλλά έχουμε ζήσει και στο πετσί μας τον πόνο, καλούμε όλους εσάς και όλοι εμείς να πούμε όχι σε αυτό το σαθρό σύστημα που τόσα χρόνια όλες οι πολιτικές, οι χτεσινές, οι προχτεσινές, οι αριστερές κυβερνήσεις και οι σημερινοί, που φτιάχνουν πραγματικά τάφους για τα παιδιά μας. Για να μην χαλάνε τη βιτρίνα της Αθήνας στα αστικά κέντρα. Λοιπόν, λέμε όχι σε όλα τα ναρκωτικά. Καλούμε όλο το λαό να μην το δει μόνο για τα ναρκωτικά γενικότερα, να διώξουμε αυτό το σαθρό σύστημα, γιατί αν δεν το διώξουμε, θα βουλιάξουμε. Άρα λοιπόν πρέπει να παλέψουμε για ένα άλλο σύστημα, σύστημα στα δικά μας τα μέτρα, στο δικό μας το μπόι. Και να σας πω και ένα τελευταίο. Κάθε χρόνο τα στεγνά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ κάναμε αποφοιτήσεις. Τα παλιότερα χρόνια πολλοί θυμώνται, όχι πολύ παλιά, κάναμε δύο φορές το χρόνο και αποφοιτούσανε 200 και 300 παιδιά. 4 χρόνια καθαρά και βγαίνανε ισότιμοι στην κοινωνία. Να ενταχθούν σωστοί, πραγματικά. Σήμερα ούτε αυτό δεν μπορούν να κάνουν. Φοβόνται. Φοβόνται οι πολιτικές αυτές οι κυβερνήσεις ακόμα για να μην προβάλλουμε το έργο των στεγνών προγραμμάτων. Εγώ λοιπόν καλώ από αυτό το βήμα όλοι μαζί να συστατευτούμε, να αλλάξουμε αυτό το σύστημα και από μας εξαρτάται πραγματικά να έρθει η άνοιξη και να πούμε ολόκληρη ζωή, όπως λέει εδώ, και όχι με δόσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Κομμουνιστικό Κόμμα. Συμπορεύετε μαζί μας, στρατευόμαστε μαζί, γιατί είναι η μοναδική πραγματικά πολιτική νεολαία που είναι δίπλα μας, που μιλάει, λέει λόγια καθαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.